πω. Προχτές τα βραβεία τα ΜΑΤ, είδα ενθουσιασμό, ας πούμε, που δείχνει ότι ο κόσμος χάρηκε πάρα πολύ που σε ξαναείδε εδώ. Ναι, ήταν και το Fanatics εκεί. Το Fanatics είναι το... Η δική μου. Είναι το club. Okay. Εσύ πόσο καιρό είχες να έρθεις. Θα σου πω κάτι. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Εγώ δεν νιώθω ότι έλειπα ποτέ. Δεν νιώθω ότι έλειπες. Εμείς νιώθαμε έλειπα από τις πίστες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το σπίτι μου είναι εδώ. Όπου και όπου είμαι. Το σπίτι το έχεις. Βέβαια το έχω. Πάρε καλά. Έχεις που να μείνεις. Κάτσε να θυμηθώ. Το πήρα πίσω και αυτό. Το πήρες. Το έχω. Έχω ένα σπίτι κι εγώ. Μετά από τόσα χρόνια δουλειά έχω και ένα σπίτι. Όταν ένιωθες τώρα, γιατί αυτή η ιστορία ότι μου πήραν το σπίτι, διάβασες εδώ στην Ελλάδα, ότι μου πήραν τα ρούχα κτλ. Τι, δηλαδή τι αισθανόσουν, το πήρες στην πλάκα. Τίποτα, ήμουν τόσο αλλού, έκανα τόσο άλλα πράγματα και έλεγα εντάξει, για να μου δίνει ο Θεός κάτι άλλο εδώ, πρέπει να μου πάρουν κάτι άλλο εκεί. Είμαι και δεν έχω τέτοια εγώ κολλήματα. Και λέω κάτσε να δω, μ' αρέσει όλο αυτό. Και έπεισε να τον εαυτό μου, εγώ δεν είμαι material girl και θα τα ξαναπάρω και αυτό και δεν με πειράζει τίποτα. Με έπαιρνε η Σοφία από την άλλη, μου λέει μαμά τα Gucci, ούτε σε μένα δεν τα έδινες. Και τα έχουν πάρει όλοι αυτοί, μπήκα στο σπίτι και αυτά, ηρέμησα αγάπη μου, της λέω εντάξει. Είναι μια διαδικασία, θα τα πάρουμε πίσω. Η Σοφία ήταν εκεί, όταν έγινε διάφοδος. Όχι, δεν ήταν. Γιατί αν ήταν θα έπρεπε να ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Σοβαρά, κοίτανε. Και είδε να γίνεται αυτή η επιδρομή. Όχι, δεν το είδε. Δεν το είδε. Το είδε ένα άλλο κορίτσι που είναι χρόνια μαζί μου και στεναχωρέθηκε πολύ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Επειδή έχω, πώς το λένε, sense of humor, που λένε, το αντιμετώπισα, αλλά δεν έχω κλάψει αυτό το πράγμα με την έννοια Παναγιά μου, τα ρούχα μου, τα χάσα. Έλεγα, γιατί άφησα να μου συμβεί αυτή η βλακεία. Και εντάξει, ήταν δικηγόρων. Και τα πλήρωσα εγώ. Και όταν δικαιώθηκες, πώς τα επέστρεψαν σε καλή κατάσταση? Όπως τα είχαν, δεν τα άνοιξαν και ποτέ. Ένας βλάκας είχε πει στο σπίτι μου και κοίταγε τα Σανέλ και έλεγε τα κουρέλια, ας πούμε, τα vintage. Και τα ονόμαζε. Κάπου είχε και πλάκα όλο αυτό, κάπου ήταν και χυδαίο, κάπου ήταν. Τώρα λίγο. Ήταν μάθημα πάντως και για μένα ακόμα. Εντάξει. Λες την άλλη φορά προσέχω, να μην μου συμβεί. Να μην μπλέκεις. Ναι. Αλήθεια όμως προσέχεις. Δεν αφήνεις, ας πούμε. Τι? Προσέχεις. Προσέχω εκεί που, όσο που δεν μου χαλάει τη ζωή μου. Εγώ δεν μπορώ. Θέλω να ζω. Μου αρέσει να ζω. Και το λάθος είναι ζωή και θέλω να μου συμβαίνει. Δεν είμαι άνθρωπος κομιλφό, ούτε αποστηρωμένη. Όχι, αυτό δεν το είπε ποτέ κανείς. Το μόνο για το οποίο δεν σε κατηγορεί. Ναι, δηλαδή δεν φοβάμαι να βγω να σου πω ότι παντρεύω τα κορίτσια και να κάνουμε και πλάκα γύρω από αυτό, διότι είναι αλήθεια. Mm. Δεν πουλάω κάτι ψεύτικο, δεν τη διαφημίζω. Δεν βγήκα να κάνω την γκέι φίλη, το φίλη των γκέι, επειδή θα με αγοράζουν οι γκέι, ας πούμε. Όχι. Πάντα είχα φίλους ομοφιλόφιλους και πάντα έχω ανοιχτά αυτιά και μάτια και ψυχή. Και δεν μου λες να κάνουμε και προγαμίωση φωνητικό. Έλα, δεν δέχομαι το είναι. Γιατί. Δεν μ' αρέσει. Έχω συνέστημα. Έχω συνέστημα για αυτά τα κορίτσια. Αγαπιούνται πολύ και τις γουστάρω. Και γουστάρω γενικά για να αγαπιούνται οι άνθρωποι. Πολύ. Τώρα δεν με πιάνεις εκεί με τίποτα. Γιατί. Θα κλάψω, σταμάτα. Κλάψε λίγο. Θέλω να σε δω να κλάψεις για τους γενικούς φίλους.